1.300 θέσεις λοιπού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νοσοκομεία όλης της χώρας και θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, εκ των οποίων οι 130 αφορούν στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης. Σχεδόν οι μισές προσλήψεις θα γίνουν σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ προβλέπεται να καλυφθούν θέσεις διοικητικού προσωπικού και αρκετών ακόμα ειδικοτήτων. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα στην νοσηλευτική υπηρεσία όλων των δομών της Κρήτης, θα ενισχύσουμε τις νοσηλευτικές δομές και επίσης υπάρχουν θέσεις και για διοικητικό οικονομικό και θέσεις στην τεχνική υπηρεσία και σε λοιπές ειδικότητες. Συνεχίζουμε και με την επόμενη προκήρυξη που αναμένεται από το Υπουργείο με κάλυψη μόνιμων θέσεων σε ιατρικό προσωπικό. Προτεραιότητα της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης είναι η ενίσχυση κλειστών μονάδων και το άνοιγμα κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι κλειστές μονάδες και τα ειδικά τμήματα είναι αυτά που θα ενισχυθούν. Είναι τα τμήματα στα οποία θέλουμε να δώσουμε και θα δώσουμε προτεραιότητα. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας όπου έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες. Στις επόμενες μέρες θα καλυφθούν 23 θέσεις επικουρικών ιατρών σε όλα τα νοσοκομεία της περιφέρειας Κρήτης. Σταγόνα στον ωκεανό χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι τις προσλήψεις που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, μόλις 16 θέσεις αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Κρήτης. Μεγάλα είναι τα κενά που δημιουργούνται στο ιατρικό προσωπικό, με 2.000 άτομα να συνταξιοδοτούνται μέχρι τέλος του έτους. Χαρακτηριστικά, όσο θυμάμαι, για το ΠΑΓΝΗ προβλέπεται μόνο 16 συνάδελφοι. Πλην ιατρικών ειδικοτήτων, τα οποία είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ήδη μόνο αυτοί που θα συνταξιδοτηθούν σε όλη την Κρήτη μέχρι το τέλος του έτους θα είναι 2.000. Δηλαδή μιλάμε για, ή που έχουν συνταξιδοτηθεί, μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό, το οποίο προφανώς δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες. Αγκάθι αποτελεί και το brain drain στο χώρο της υγείας, με την έλλειψη σε ειδικευόμενους γιατρούς να παίρνει μεγάλες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια. Με βάση τα προηγούμενα έτη, με βάση αυτά που παρέχει η πολιτεία, την επαγγελματική κυρίως και επιστημονική εξασφάλιση και εξέλιξη, είναι λογικό οι φοιτητές να μην είναι ευχαριστημένοι και να αναζητούν καλύτερο μέλλον σε χώρες του εξωτερικού. Πρακτικά για το ΠΑΓΝΗ και κυρίως και για τα άλλα πιο μικρά νοσοκομεία, αν θέλετε, στην Κρήτη και για την υπόλοιπη Ελλάδα που ξέρω, που δεν είναι πανεπιστημιακά, σημαίνει ότι έχει αποψηλωθεί από ειδικευόμενους και δεν είναι μόνο ότι οι κλινικές δυσκολεύουν να λειτουργήσουν στο σήμερα. Το χειρότερο είναι ότι σε μερικά χρόνια δεν θα έχουμε ιατρικό προσωπικό να επανδρώσει τα νοσοκομεία και γενικά να παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες που θα πρέπει να υπάρχουν.